Είναι, δεν θυμάμαι και εγώ τον αριθμό, από το 2012 που με τιμάει ο λαός της περιοχής και παρευρίσκομαι στη Βουλή, συμμετέχω μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Είναι, δεν θυμάμαι τον αριθμό, σας λέω και επαναλαμβάνω, της ίδιας ακριβώς ερώτησης σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που φέρνουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αφορά λοιπόν το δρόμο Λάρισας-Φαρσάλων. Είναι ένας υπαρχιακός δρόμος, ένα έργο που καθυστερεί φυσικά δεκαετίες. Ο υφιστάμενος άξονας, ο οδικός άξονας, έχει κριθεί εδώ και χρόνια φυσικά, ακατάλληλος, επικίνδυνος, λόγω της στενότητάς του. Φανταστείτε, είναι μία λωρίδα ανακατεύθυνση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αντίστοιχα, λόγω των επικίνδυνων στροφών του, έλλειψη συντήρησης κατά διαστήματα, καθυζήσεων, λόγω του ότι είναι κάμπος και παράλληλα υπάρχουν και καθυζήσεις του εδάφους, από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, από το ιδιαιτερότητα τέλος πάντων του χώρου. Τώρα, παράλληλα δημιουργεί και προβλήματα στις δημοτικές κοινότητες από όπου διέρχεται ο δρόμος, Νίκαια, Καριές, Άπιο και πάει λέγοντας ώσπου να φτάσει στα Φάρσαλα. Φανταστείτε, τεράστιος όγκος οχημάτων να διέρχεται από τις κοινότητες αυτές, αποτέλεσμα όχι μόνο την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και τεράστιοι κίνδυνοι για ατυχήματα που έχουν συμβεί και συμβαίνουν μικρά, σοβαρότερα, πάρα πολύ συχνά. Τώρα, εδώ και χρόνια η συζήτηση συνεχίζεται. Ποιος θα κάνει το έργο, ποιανού αρμοδιότητα είναι, περιφέρειες, κυβερνήσεις και πάει λέγοντας. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται. Αντίθετα, χειροτερεύει, οξύνεται και μάλιστα, σας λέω, με τραγικά αποτελέσματα, θρηνώντας και θύματα. Συνεπώς, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Τόσα χρόνια δεν έχει λυθεί αυτό το ζήτημα 40 χιλιόμετρων δρόμου. Σε μια περιοχή ή αν θέλετε σε ένα κομμάτι, σε ένα δρόμο, ο οποίος χρησιμοποιείται, είναι το κομμάτι της παλιάς Εθνικής Οδού, ας πούμε Λάρισας Αθηνών, μέσω Δομοκού μετά τα Φάρσαλα. Από εκεί διέρχονται βαρέα οχήματα, πέρα από γιοταχή, αγροτικά μηχανήματα για τις αγροτικές ασχολίες των αγροτών, νταλίκες, μεγάλα φορτηγά με μεγάλο τονάζ, προκειμένου είτε να εξυπηρετήσουν μεταφορικές ανάγκες ή κυρίως να παρακάψουν τα διόδια λόγω του δυσβάστατου κόστους που κρίνουν οι εταιρείες οι μεταφορικές ότι δεν μπορούν να σηκώσουν, άρα διέρχονται από αυτόν τον δρόμο. Αυτό, φανταστείτε, όλο το πλέγμα αυτών των ζητημάτων σε έναν δρόμο, όπως είπα και στο ξεκίνημα της τοποθέτησης, ενός ακατάλληλου και επικίνδυνου που έχει χαρακτηριστεί δρόμο. Συνεπώς η ερώτηση είναι ποιες θα είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης, του Υπουργείου, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή του δρόμου Λάρισας Φαρσάλων. Με σύγχρονες φυσικά προδιαγραφές και εννοείται με τις προβλέψεις για τις αντίστοιχες παρακάμψεις των δημοτικών κοινοτήτων όπου διέρχεται ο σημερινός δρόμος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Βουλευτής είπε ότι επανέρχεται στο θέμα αυτό από το 2012, αν δεν απατώμε. Είναι παλιότερο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε. Ήρθε στην επιφάνεια ως επικείμενο έργο από την εποχή του Γιώργου του Σουφιά, προφανώς και λόγω εντοπιότητας, το 2009. Είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε το 2009. Η μελέτη του συγκεκριμένου δρόμου Λάρισα-Φάρσαλα. Πραγματικά είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει προβλήματα και είναι ένας δρόμος ο οποίος έπρεπε να επιλύσει τις συνεχώς επιδεινούμενες και φυσικά και διωγγούμενες κυκλοφοριακές ανάγκες στην περιοχή. Η μελέτη αυτή της βελτίωσης της επαρχιακής οδού Λάρισας λοιπόν Φαρσάλων είχε ανατεθεί για πρώτη φορά το 2009, στις 27 Αυγούστου του 2009, δηλαδή πριν από 14 ακριβώς χρόνια. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είχε καταλήξει. Τι προέκυψε? Προέκυψε ότι από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι μπήκαν,
θα έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά αυτού του δρόμου. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι αυτός αποτελούσε μια σειραφή προηγουμένων μελετών και κάποιες βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών που προέκυψαν στην πορεία, χρειάστηκε να προσθεθούν τεχνικά έργα. Χρειάστηκε δηλαδή να προσθεθούν 12 μεγάλα τεχνικά έργα, κάτι που στο πλαίσιο της σύμβασης, η οποία είχε υπογραφεί τότε το 2009 και λόγω της νομολογίας που είχε δημιουργηθεί τότε, κυρίως από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας δεν μπορούσε να προχωρήσει. Στην προηγούμενη θητεία, λοιπόν, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το πρόβλημα πήρε την εξής τροπή, η οποία πραγματικά αποτελεί μία λύση για το θέμα. Αναδέχθηκε, το ζήτησε η ίδια, τη μελέτη η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες εκείνες για την εκπόνησή της τις υπολοιπόμενες. Προχωράει αυτή η μελέτη, είναι σε εξέλιξη και φυσικά είναι ένα έργο που πλέον το έχει πάρει πάνω της και θα το εκτελέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Νομίζω ότι ο κύριος Αγοραστός έχει εξηγήσει ότι αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες της θητείας την οποία διανύει και την οποία ελπίζω να ανανεώσει στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές. Από εκεί πέρα, βεβαίως, οδικές παρεμβάσεις στην προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη βεβαίως και έχουν γίνει στην περιοχή. Οδικές παρεμβάσεις, οι οποίες είχαν κυρίως να κάνουν με τα έκτακτα φαινόμενα τα οποία έπληξαν την περιφερειακή ενότητα της Λάρισας. Συνολικά, το ύψος των κονδυλίων τα οποία έχουν διατεθεί ως πιστώσεις είναι 1.930.688 ευρώ, εκ των οποίων ήδη έχουν εκταμιευτεί τα 888 χιλιάρικα. Αυτές είναι παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή των Φαρσάλων, παρεμβάσεις που γίνονται στο Πλατήκαμπο, του Δήμου Κιλελέρ, στο Δήμο Τεμπών και φυσικά στη παραλία Μεσαγκάλων, πάλι εκεί αφορά δρόμους, όπως και στο Καστρί του Λουτρού. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι η Λάρισα είναι έξω από το οπτικό πεδίο του Υπουργείου, αλλά σαφώς αυτό που αναφέρατε στην αρχή δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Ότι υπάρχουν αρμόδιες αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη των δρόμων, υπάρχουν αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν πιστώσεις, τις οποίες πρέπει να διαθέσουν για το πεδίο της ευθύνης τους, και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση και έρχεται για να διευκολύνει ακριβώς αυτές το έργο του, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και ήταν εφικτό εφόσον είχε ξεκινήσει αυτή η μελέτη το 2009. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και φτάσαμε λοιπόν στο επίδικο. Ποιος θα φτιάξει το δρόμο? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια και αν θέλετε την προηγούμενη τετραετία με μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις στα πλαίσια διαβουλεύσεων, συζητήσεων, ατελείωτες ώρες. Σε περιφέρεια, με δήμους, με βουλευτές, με φορείς, με υπουργούς, έστω και λόγω κορονοϊού, μέσω τηλεδιασκέψεων, αλλά και με την έλευση του προκατόχου του Υπουργείου, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή, το 2022, ο οποίος τι έλεγε. Το 24 Δευτέρου του 23, 24 Φεβρουαρίου του 23, περιοδεύοντας την περιοχή, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του δρόμου Λάρισας Φαρσάλων, τι είχε πει, επιλέξει. Πάρτε το στην περιφέρεια και οριμάστε το μελετητικά. Καλώς. Έγινε. Το είπατε και εσείς ότι ανέλαβε η περιφέρεια τη μελέτη, τη νέα μελέτη, όπως θέλετε. Και λέει, το Υπουργείο έχει τη βούληση να γίνει φυσικά αυτό το έργο και θα βοηθήσει την περιφέρεια να βρει χρηματοδότηση. Όταν όταν για το ζήτημα της χρηματοδότησης, κοιτάξτε τώρα, τι παιχνίδι παίζεται, επιτρέψτε μου τον όρο, κύριε Πρόεδρε, το 2020, τον Οκτώβριο του 2020, ο κύριος Αγοραστός, σε δημόσιες δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχε πει ότι το έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν ψευδέστερον βέβαια. Ότι είχε εξασφαλίσει δηλαδή τη χρηματοδότηση. Αφού λοιπόν και δεν υπήρχε η μελέτη. Τώρα, είχε εξασφαλίσει από το 20, πέραν λοιπόν της ολοκλήρωσης μελέτης και τη χρηματοδότηση του έργου. Και πώς εξηγείται ότι το 2002
απαντώντας σε ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, ότι απάντησε ο κύριος Περιφερειάρχης ότι μελετάται και οριμάζει από την περιφέρεια το έργο, αλλά είναι άγνωστο το πότε θα γίνει, αφού το σχετικό κονδύλι δεν έχει εξασφαλιστεί και ότι καμιά δέσμευση υπήρχε, λέω, το 22 από το Υπουργείο Υποδομών. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Καραμαλής το Φεβρουάριο του 23, όπου δηλώνει πάρτε το σαν περιφέρεια τη μελέτη και θα βρούμε τον τρόπο της χρηματοδότησης. Ποιο είναι λοιπόν το αίτημα, αν θέλετε, γιατί πλέον πρέπει να υπάρξει και να μπει ένα τέλος, τέλος πάντων, σε αυτά τα επιτρέπουν, δεν είναι αφορά εσάς, τους προκατόχους ή αν θέλετε και την περιφέρεια και όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, φτάνουν πλέον τα κάλπικα λόγια και οι ψεύτικες υποσχέσεις. Και να δρομολογηθεί ένα έργο, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω για την αναγκαιότητά του, να σταματήσει αυτό το πινκ-πονκ των ευθυνών μεταξύ περιφέρειας, κυβέρνησης ή κυβερνήσεων, φυσικά. Και αυτό που ζητούμε, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Σήμερα εδώ είστε προετοιμασμένος, γνωρίζετε το θέμα, το τι έχει συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι έχει δρομολογηθεί, να ανακοινώσετε υπεύθυνα ποιος θα είναι πρώτον ο κύριος του έργου και από πού θα χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο. Και βέβαια θέλουμε να μας δώσετε επιτέλους συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του νέου ασφαλούς δρόμου Λάρισας Φαρσάλων. Γιατί στην ουσία, εάν δεν γίνουν αυτά, θα συνεχιστεί ο εμπεγμός και ο βαρύς φόρος αίματος, και δεν το λέω αυτό για εντυπωσιασμό, ο βαρύς φόρος αίματος που πληρώνει η περιοχή με τις απώλειες ζώων. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα απογοητεύσω τον κύριο Βουλευτή με την έννοια ότι δεν θα του δώσω ακριβή απάντηση στο πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο. Θα επαναλάβω αυτό που πολύ ορθά και θα έλεγα και σοφά ο κύριος Καραμαλής είπε την προηγούμενη φορά, ότι θα βρούμε χρηματοδότηση. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Για τον πολύ απλό λόγο ότι για να υπάρξει χρηματοδότηση για ένα έργο πρέπει να έχεις σαφείς μελέτες, πρέπει να έχεις στέφη δημοπράτηση, πρέπει να έχεις προϋπολογισμούς για να ξέρεις τι θα σου κοστίσει αυτό το έργο. Κυρίως βεβαίως γιατί σήμερα προϋπόθεση για να πάρεις μια χρηματοδότηση από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι κυρίως η έννοια του κόστους ωφέλους, η οποία πλέον αποτελεί αντικείμενο των μελετών και η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που εσείς οσμίζεστε ή εγώ οσμίζομαι, ότι πραγματικά είναι ένα πολύ χρήσιμο έργο, αλλά έχει να κάνει με το ότι αυτό πρέπει να αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Στοιχείο λοιπόν της μελέτης, η οποία εκπονείται, είναι και αυτό, και με βάση αυτή την μελέτη θα διασφαλιστεί χωρίς καμία αμφιβολία η χρηματοδότηση, πιθανότατα και από τα εργαλεία τα χρηματοδοτικά της περιφέρειας. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάποτε σε αυτή τη χώρα, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σαφές, ο κ. Καραμαλής το ήξερε πολύ καλά αυτό και γι' αυτό σας έδωσε τις προηγούμενες απαντήσεις, ότι αυτό που πραγματικά είναι δύσκολο, είναι πολύ δυσκολότερο από την εκτέλεση του έργου και ειδικά σε μια χώρα που έχει κατασκευάσει τόσο σημαντικά οδικά έργα όπως η Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωράνε με ορθό τρόπο οι οριμάσεις των έργων. Και είναι η ορίμαση των έργων αυτή η οποία τελικά δαπανά απαιτεί τον περισσότερο χρόνο. Θα έλεγα ναι, υπάρχει υπερβολή σε αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχει υπερβολή γιατί μεσολάβησε σε περίοδο της κρίσης. Υπάρχει υπερβολή γιατί σε αυτή την περίοδο η νομολογία υπέστη διάφορες, αν θέλετε, διακυμάνσεις ως προς το περιεχόμενό της για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει η ενεργή σύμβαση της μελέτης η οποία υπήρχε. Αλλά λύση δόθηκε. Και δόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, πάλι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Εγώ δεν θα παρεξηγήσω αυτόν τον όρο που είπατε για βαρύ φόρο αίματος. Πραγματικά υπάρχουν πολλοί δρόμοι στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι η επαρχιακή οδός Λάρισας Φαρσάλων δεν είναι ο μόνος δρόμος με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα. Δεν το φαντάζομαι, το ξέρω. Στο Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν, ένα έργο το οποίο προωθείται, το οποίο έχει προϋπολογισμό πάνω από 230 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται, είναι η οδική ασφάλεια, σημειακές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε ενεργούς δρόμους, light, ελαφριές επεμβάσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν ακριβώς την μείωση των ατυχημάτων. Αν θέλετε, ένα πρότυπο τέτοιων παρεμβάσεων είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό Πάτρας Πύργου, οι οποίες παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν τώρα στις 31 Ιουλίου και οι οποίες πραγματικά φέραν μια πάρα πολύ σημαντική μείωση σχεδόν
εξαφάνιση των ατυχημάτων ή των δυστυχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι για όσο χρόνο απαιτηθεί πλέον για την διασφάλιση των χρηματοδοτικών εργαλείων και για την κατασκευή του έργου, η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια είναι αυτή που συμπράττει με το Υπουργείο Υποδομών για την εκτέλεση των έργων οδικής ασφάλειας, θα έχει τη δυνατότητα να παράσχει εκείνες τις προσωρινές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουμε αυτό που για μας είναι το σημαντικότερο, φαντάζομαι και για εσάς, και είναι η οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.